Και εγώ για την τροπολογία θα μιλήσω, κύριε Πρόεδρε, που ρυθμίζει ζητήματα εκλογικής διαδικασίας και κυρίως ζητήματα της επιστολικής ψήφου και προβλήματα που έχουν ανακύψει, για τα οποία πολύ έγκαιρα είχε μιλήσει το ΚΚΕ. Πάμε να τα θυμίσουμε λίγο εν συντομία. Όταν είχε έρθει ο νόμος για την επιστολική ψήφο, είχαμε πει ότι ανοίγει πολύ επικίνδυνους δρόμους, στηριζόμενοι όχι σε θεωρίες συνωμοσίας, αλλά και στην κοινή λογική, αλλά και στη διεθνή πρακτική που έχει να αναδείξει πολλά αρνητικά παραδείγματα σε σχέση με την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου. Είχαμε αναδείξει τους κινδύνους για τη χειραγώγηση της ψήφου και για το αδιάβλητο μιας διαδικασίας όπου ο εκλογέας δεν θα ψηφίζει με την αυτοπρόσωπη παρουσία του σε ένα εκλογικό τμήμα και πίσω από ένα παραβάν, αλλά στο σπίτι του, στο χώρο δουλειάς του, και θα είναι ως εκ τούτου ευάλωτος σε πιθανές πιέσεις πολιτικές, εργοδοτικές, οικογενειακές και πάει λέγοντας. Είχαμε αναδείξει την παραβίαση της αρχής, της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής, της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών, σύμφωνα με την οποία το εκλογικό σώμα θα πρέπει να ενημερώνεται κατά την προεκλογική περίοδο και μετά ως ενιαίο σύνολο να προσέρχεται στην κάλπη και να τοποθετείται προφανώς ο καθένας και κάθε μια ανάλογα με τις απόψεις του. Τώρα άλλος θα ψηφίζει 10 μέρες πριν, άλλος 5, άλλος 2 και πάει λέγοντας. Είχαμε αναδείξει επίσης το κρίσιμο ζήτημα ότι η επιστολική ψήφος καλλιεργεί την απομάκρυνση και την παθητικότητα σε βάρος της ενεργητικής συμμετοχής του λαού και στις εκλογές και συνολικότερα στις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις. Και τέλος, είχαμε αναδείξει τα πρακτικά προβλήματα, και εδώ σχετίζεται το ζήτημα αυτό με την τροπολογία, τα πρακτικά προβλήματα που θα προκύψουν από την ενεργό εμπλοκή στην όλη διαδικασία των ιδιωτικών εταιριών, ταχυδρομείων και ταχυμεταφορών, θέτοντας το ερώτημα, το εύλογο ερώτημα, πώς είναι δυνατόν ένας υπάλληλος courier σε μια χώρα του εξωτερικού να κάνει τη σωστή ταυτοποίηση του εκλογέα, είτε κατά την παράδοση, είτε κατά την παραλαβή των ψηφοδελτίων, και πώς είναι δυνατόν να είναι ασφαλής αυτή η διαδικασία και τα προσωπικά δεδομένα των εκλογέων. Αυτά είχαμε πει ως ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή, καταψηφίζοντας το νομοσχέδιο στις επιτροπές επί της αρχής, σε αντίθεση, κύριε Κατρίνη, πρέπει να το πούμε αυτό, και με το ΣΥΡΙΖΑ τότε και με το ΠΑΣΟΚ, που επί της αρχής στήριξαν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Καλά, η Πλεύση Ελευθερίας δεν το συζητάμε, είχε στρώσει κόκκινα χαλιά στην κυρία Κεραμέως. Και μετά, βεβαίως, μετά, όταν ήρθε το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια και η κυρία Κεραμέως πάτησε στη δικιά σας θετική ψήφο για να επεκτείνει το μέτρο αυτό και στις εθνικές εκλογές, τότε αλλάξατε την ψήφο σας. Όμως σε πρώτη φάση ξεκάθαρα δώσατε άλοθη. Ποια ήταν η απάντηση που παίρναμε τότε από το Υπουργείο και από την κυρία Κεραμέως, η οποία όντως έχει εξαφανιστεί και από τις διακομματικές και από τη Βουλή και από παντού? Παίρναμε καθυστυχαστικές απαντήσεις ότι υπάρχουν εγγυήσεις, ότι μπαίνουν πολύ αυστηρές κυρώσεις, ότι όλα θα πάνε καλά και πάει λέγοντας. Τι έχει συμβεί από τότε μέχρι σήμερα? Καταρχάς έχει συμβεί το σκάνδαλο Μισέλα Σιμακοπούλου, όπου όλα έγιναν φύλο και φτερό, τα προσωπικά δεδομένα και τα στοιχεία των εκλογείων, που υποτίθεται ότι η κυρία Σιμακοπούλου τα μάζευε με τον κόπο της και τη δουλειά της ένα-ένα, και μετά παραδέχτηκε ότι τις παραδόθηκαν από το μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας στο Υπουργείο Εσωτερικών. Λέτε ότι αυτό δεν σχετίζεται με την επιστολική ψήφο, όμως υπάρχουν καταγγελίες ότι αυτό σχετίζεται και με την επιστολική ψήφο. Και σε κάθε περίπτωση υπάρχει, βεβαίως, και σε κάθε περίπτωση υπάρχει το εξής δεδομένο, που αυτό δεν αμφισβητείτε, ότι το email, προσέξτε, το email, το διαφημιστικό email της κυρίας Ασημακοπούλου προς τους εκλογείς και το email το ενημερωτικό του Υπουργείου Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο, τα δύο αυτά email στάλθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, με ελάχιστα λεπτά της ώρας διαφορά. Άρα
υπήρχε κάποιο είδους συντονισμός ανάμεσα στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας και της κυρίας Ασημακοπούλου ή δεν ξέρουμε ποιον άλλον, οι οποίοι έστελνε τα συγκεκριμένα email και έκανε χρήση των προσωπικών στοιχείων των εκλογέων. Αυτά είναι δεδομένα. Και μάλιστα, ως ΚΚΕ επαναφέρουμε το αίτημα που έχουμε καταθέσει για συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για να έρθει και η κυρία Κεραμέως και όχι εσείς κύριε Λιβάνε να βγάζετε τη δύσκολη δουλειά και η κυρία Κεραμέως και η κυρία Σημακοπούλου και η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων να δούμε τι έχει συμβεί. Και φτάνουμε λοιπόν τώρα στη σημερινή τροπολογία. Τι αλλάζει η κυβέρνηση με τη συγκεκριμένη τροπολογία λίγες μέρες πριν τις εκλογές? Πρώτον, ότι η ταυτοποίηση του εκλογέα, έστω και από τον Courier, δεν θα γίνεται με τη συνήθη διαδικασία, δηλαδή έγγραφο, φωτογραφία. Αλλά επικουρικά θα μπορεί να γίνεται μέσω ενός PIN που θα λαμβάνει ο εκλογέας, ο οποίος εγγράφεται στην πλατφόρμα της επιστολικής ψήφου. Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί προφανώς βρεθήκατε μπροστά στα προβλήματα και τα αδιέξοδα που σας είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή. Ότι δηλαδή δεν θα είναι δυνατή η ταυτοποίηση του εκλογέα από έναν υπάλληλο μιας ιδιωτικής εταιρείας του εξωτερικού, οπότε έρχεστε και χαλαρώνετε τη διαδικασία αντικαθιστώντας την ταυτοποίηση από ένα PIN, έναν αριθμό δηλαδή, ο οποίος άνετα, ανετότατα θα μπορεί να διαρρέει, θα μπορεί να δίνεται σε άλλον, θα μπορεί να χρησιμοποιείται από κάποιον τρίτον και όχι από τον ψηφοφόρο που τον αφορά. Αυτό είναι κοινή λογική. Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Και τι άλλο κάνετε, κάτι το οποίο υπόθηκε και από άλλους, μειώνετε, στην πραγματικότητα εξαφανίζεται το πρόστιμο και την ποινική ρήτρα σε περίπτωση που ο πάροχος ταχυδρομικών υπηρεσιών δεν ανταποκριθεί στην ευθύνη να παραδώσει το φάκελο της επιστολικής ψήφου στον εκλογέα. Και από τις 10.000 που ίσχυε, εφαρμόζεται το διπλάσιο της προβλεπόμενης αποζημίωσης στους γενικούς όρους ανάληψης μεταφοράς, δηλαδή 100 ευρώ. Δηλαδή τίποτα. Και γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί συνέβη αυτό που ομολογήσατε. Ότι κανένας ιδιωτικός πάροχος, πολύ δε περισσότερο του εξωτερικού, δεν δέχεται να συμβληθεί με το Υπουργείο Εσωτερικών και να υπογράψει σύμβαση όταν θα έχει κυρώσεις της τάξης των 10.000 ευρώ. Οπότε εξαφανίζονται οι κυρώσεις. Άρα φιάσκο και οι εγγύησεις, φιάσκο και οι αυστηροί έλεγχοι, φιάσκο και οι κυρώσεις. Ό,τι είχαμε προβλέψει, αυτό ακριβώς συμβαίνει με τη συγκεκριμένη τροπολογία. Όπως φιάσκο, και τελειώνω με αυτό, όπως φιάσκο ήταν και όλη η προπαγάνδα σας για την επιστολική ψήφο και συνολικά για την ψήφο των αποδήμων, για τα δήθεν τεχνικά εμπόδια και τα κριτήρια που αν αρθούνε θα ψηφίσουν περισσότεροι και οι εγγεγραμμένοι, για όλους αυτούς τους λόγους που έχουμε αναδείξει όλα αυτά τα χρόνια, είναι πολύ λιγότεροι από τις προσδοκίες σας. Νομίζουμε ότι όλα αυτά αναδεικνύουν το πολιτικό πρόβλημα και κυρίως το φιάσκο της κυβέρνησης με όλες αυτές τις νομοθετήσεις.